Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο αυτού του καναλιού και όπως είδατε και από τον τίτλο, σήμερα έχουμε άλλο ένα haul, οπότε μείνετε μαζί μου και πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο που πήρα είναι αυτό εδώ το φόρεμα, αν θυμάμαι καλά, που είναι κοντό, πίσω είναι με ελάστιχο, όπως βλέπετε, και είναι αρκετά ανάλαφρο, πολύ λεπτό, άκρος καλοκαιρινό για τις καθημερινές μας. Πολύ όμορφο, οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε. Το συγκεκριμένο φόρεμα το έχω φορέσει αρκετά, είναι πολύ άνετο, πολύ βολικό, υπάρχει το λάστιχο στη μέση, οπότε δεν πιέζει καθόλου, είναι πολύ ανάλαφρο. Εδώ σας δείχνω και τα παπούτσια που είχαμε κάνει unboxing τις προάλλες. Εδώ τα φοράω για πρώτη φορά, ήταν σχετικά άνετα, νομίζω ότι θέλει λίγο να φορεθεί στο πόδι μου για να ανοίξουν, να είναι πιο άνετα. Γενικά και το φόρεμα και τα παπούτσια μέχρι αυτή τη στιγμή είμαι αρκετά ικανοποιημένη, οπότε σας τα συστήνω ανεπιφύλακτα. Το επόμενο που έχω πάρει είναι αυτό εδώ το φόρεμα, που είναι αρκετά όμορφο και αρκετά χοντρό, ποιοτικό θα έλεγα. Είναι αρκετά μακρύ, πίσω υπάρχει αυτό εδώ το λάστιχο, όπως βλέπετε είναι αρκετά άνετο, έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Το συγκεκριμένο φόρεμα όταν το είχα παραγγείλει είχα πολλές προσδοκίες, αλλά είναι αρκετά στενό στον μπούστο, οπότε αν έχετε μεγάλο στήθος δεν σας το συστήνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή και να χάσω κιλά δεν ξέρω κατά πόσο δεν θα με πιέζει στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά σαν φόρεμα έχει διπλή επένδυση, υπάρχει άλλο ένα ύφασμα στο κάτω μέρος. Γενικά είναι αρκετά όμορφο, αρκετά βαρύ φόρεμα και ποιοτικό. Το μόνο πρόβλημα είναι αυτό το σημείο με το στήθος. Το επόμενο που έχω πάρει είναι αυτό εδώ το μαύρο, που δεν θυμάμαι τι είναι. Λοιπόν, τέλεια, είναι σαν αυτό που είχα πάρει και τις προάλλες που είχα δείξει στο προηγούμενο haul. Δένει στη μία πλευρά, είναι παντελόνι, παντελονόφουστα να το πω. Και είναι αρκετά πολύκα παιδιά, τα φοράω καθημερινά και με έχουν βολέψει πάρα πολύ. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ βολικό, με λάστιχο εδώ και στη μέση και υπάρχει και αυτή εδώ η ζωνούλα. Πάρα πολύ ωραίο, πάμε να το δοκιμάσουμε. Τη συγκεκριμένη σαλοπέτα σας την έχω ξαναδείξει σε δύο διαφορετικά χρώματα. Είναι αρκετά βολικό και μου αρέσει πάρα πολύ για το σπίτι. Βολεύει πάρα πολύ για τις δουλειές κλπ. Το σημερινό βίντεο έχει να κάνει πιο πολύ με την άνηση και καθημερινά ρούχα. Ελπίζω να σας αρέσουν όσα σας έχω δείξει. Η μόνη αποτυχία που είχαμε ήταν το προηγούμενο φόρεμα που ήταν αρκετά στενό στον μπούστο. Εδώ σας δείχνω και τα γυαλιά που έχω πάρει τα καινούρια. Είναι Polaroid. Είναι αρκετά καλός ο φακός απέναντι στον ήλιο. Οπότε σας τα συστήνω και αυτά. Είναι το δεύτερο ζευγάρι γυαλιά που έχω πάρει από αυτή την εταιρεία. Και αν σας άρεσε το βίντεο μέχρι στιγμής, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή. Το επόμενο που έχω πάρει είναι αυτό εδώ το φόρεμα. Παιδιά, φαίνεται τέλειο, ελπίζω να είναι και άνετο. Και άνετο φαίνεται, ελπίζω να μου κάνει μόνο. Είναι αρκετά μακρύ όπως βλέπετε. Το ύφασμά του είναι αυτό εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως βλέπετε μπροστά έχει αυτό εδώ το δέσιμο και υπάρχει και εδώ αυτό το άνοιγμα. Λοιπόν, πάμε να το δοκιμάσουμε. Άλλο ένα καθημερινό φόρεμα που έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είναι αρκετά βολικό, έχει το ιδανικό μάκρος και μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι ανάλαφρο, άκρος καλοκαιρινό, ό,τι πεις για το σπίτι και για εξωτερικές δουλειές, οπότε σας το συστήνω. Το πρώτο
που έχω παραγγείλει είναι αυτό εδώ το κοσμηματάκι. Θα το ανοίξω να το δούμε πώς φαίνεται. Ελπίζω να είναι ωραίο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Ορίστε. Αρκετά όμορφο μπορώ να πω. Ωραίο είναι. Ας το κρατήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Έχω πάρει εδώ αυτές εδώ τις ταμπλέτες. Πάμε να τις δοκιμάσουμε, να δούμε πώς είναι. Η συγκεκριμένη ταμπλέτα απλά φρίζει ελάχιστα και δεν έχω δει καμία διαφορά. Το επόμενο που πήρα είναι αυτό εδώ το ύφασμα. Είναι για το τραπέζι. Πάμε να τα ανοίξουμε, να δούμε πώς φαίνεται. Λοιπόν, θα ταιριάζει πολύ με την κουζίνα μου, το έχω παραγγείλει για την τραπεζαρία και όπως βλέπετε είναι αυτό εδώ. Αρκετά όμορφο μπορώ να πω και στο χρώμα που ήθελα είναι όπως φαινόταν στο site, έτσι είναι και από κοντά. Αυτό. Το επόμενο είναι αυτή εδώ η βεντούζα για το μπάνιο μας. Όπως βλέπετε έχει και αυτά εδώ τα εξωκόμματα για να τρίβεις την πατούσα σου, οπότε νομίζω θα είναι αρκετά ωραίο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε πάρει, είναι αυτά εδώ, είναι για την οδοντόκρεμα, νομίζω ότι θα θυσιαστούν πολύ τα παιδιά. Έχει ένα γατάκι μέσα και ένα βατραχάκι, αν και λείπουν τα ματάκια του, αλλά αρκετά όμορφο μπορώ να πω. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Έχω πάρει αυτά εδώ. Είναι για τον τοίχο, παιδιά. Είναι αυτοκόλλητα. Είναι πάρα πολύ βολικά. Σας τα συστήνω. Τα έχω πάρει αρκετές φορές. Δεν κάνει να κρεμάσεις κάτι πολύ βαρύ. Αυτό εδώ, όπως βλέπετε, βγαίνει και προς τα έξω το καρφάκι του. Θα σας αφήσω το link κάτω στην περιγραφή. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή, να αφήσετε ένα like και αυτό από μένα. Φιλάκια πολλά και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια! Yeah!